Αλλαγές στο νέο AK-12 από την Kalashnikov λόγω Ουκρανίας. Η Kalashnikov Concern έκανε δύο σημαντικές τροποποιήσεις στο όπλο, ειδικά για τη βελτίωση της ταχύτητας και εύκολης χρήσης του και κατ' επέκταση της ενίσχυσης της απόδοσής του στον πόλεμο. Η Ρωσία έχει τροποποιήσει ένα από τα όπλα που χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερη κλίμακα στην Ουκρανία, το διφέκιο εφόδου AK-12. Οι αλλαγές που έκαναν οι Ρώσοι μηχανικοί έχουν στόχο την αύξηση του ελέγχου κατά την εκτόξευση σε όλες τις λειτουργίες πυρός. Η αρχική είδηση έγινε δημόσια μέσω της Κρατικής Υπηρεσίας Ενημέρωσης, RIA, της Μόσχας, η οποία ανακοίνωσε το γεγονός αναφερόμενη στον πρόεδρο της κατασκευάστρια του όπλου. Η έκδοση AK-12, η οποία είναι μία από τις νεότερες προσθήκες Kalashnikov αφού μπήκε σε λειτουργία μόλις το 2018, θα λάβει μία σημαντική τροποποίηση. Η τροποποίηση αυτή περιλαμβάνει την αφαίρεση της λειτουργίας πυρός δύο βολών, με αποτέλεσμα ο χειριστής να έχει πλέον στη διάθεσή του δύο διαθέσιμες λειτουργίες. Επιπλέον, θα προσθεθεί ένα ειδικό κάλυμα στην πίσω λαβή του όπλου, εκεί δηλαδή που ακουμπάει το πρόσωπο του χειριστή. Όλα αυτά έγιναν γνωστά μέσω δήλωσης του Άλαν Λουζνίκοβ, του προέδρου της Kalashnikov Concern. Στο συντομότερο δυνατό χρόνο, επιλέξαμε τεχνικές λύσεις, κάναμε ένα πρωτότυπο και το επιδείξαμε σε εκπροσώπους του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, είπε ο Λουζνίκοβ. Βέβαια, δεν αποκάλυψε πότε θα μπει σε λειτουργία το εξυγχρονισμένο όπλο, παρά μόνο ανέφερε πως βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο στάδιο του σχεδιασμού. Το AK-12 αναπτύχθηκε και παράγεται με κύριο σκοπό την αντικατάσταση του πασίγνωστου AK-74M του Ρωσικού στρατού και την διαδοχή τυφεκίων εφόδων της σειράς AK-100 σε ξένους στρατούς. Η εταιρεία ήθελε να δημιουργήσει ένα όπλο που θα έχει βελτιωμένη τακτική ευελιξία και εργονομία συγκριτικά με τα προηγούμενα όπλα. Το AK-12 βασίζεται στον παραδοσιακό σχεδιασμό της Kalashnikov. Γι' αυτό και αποτελεί ένα απλό, στιβαρό και αξιόπιστο όπλο όπως η προκάτοχή του. Βέβαια, το νέο τυφέκιο έχει ανασχεδιαστεί σε μεγάλο βαθμό, κάτι που σίγουρα θα μειώσει την αξιοπιστία του συγκριτικά με παλαιότερα και αποδεδειγμένα όπλα της σειράς AK-100. Το νέο ρωσικό τυφέκιο μπορεί να λάβει γεμιστήρα 30 σφαιρών, τον ίδιο του AK-74, όπως και 45 σφαιρών του ελαφριού πολυβόλου RPK-74. Υπάρχουν σιδερένιοι στόχοι μέγιστου βεληνικού στόχευσης 800 μέτρων, ωστόσο η αποτελεσματική εμβέλεια πυρών δεν ξεπερνάει τα 500 μέτρα. Φυσικά, υπάρχει και μια σχάρα τύπου πικατίνη στο πάνω μέρος για την εγκατάσταση διάφορων στοχάστρων. Τέλος, η βασική έκδοση δέχεται και τους τυπικούς εκτοξευτές βομβίδων GP25 ή GP30 κάτω από την κάνη. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίησεις για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.